Τότε στον Εθνικό. Ο Νίκος ο Μητώσης, ο Ραφινιώτης πια στην ΑΕΚ. Και ο Πατριάρχης του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Κώστας ο Νεστορίδης. Είναι ένα καλοκαιρινό τουρνουά το οποίο γινόταν στη Ραφίνα με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Και στο συγκεκριμένο αγώνα ο Κώστας ο Νεστορίδης είχε σκοράρει με πέναλτι με τακουνάκι. Για μας ήταν πολύ μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, όταν την είδα αυτή τη φωτογραφία, άρχισα να σκέφτομαι διάφορα πράγματα. Και όταν πήραμε τη συνέντευξη από τον κύριο Σταματίου για την ιστοσελίδα των Παλεμάχων, μας μίλησε για αυτόν τον αγώνα. Τότε μου γεννήθηκε μια ιδέα που αύριο θα την κάνουμε πραγματικότητα. Αύριο, αντιπροσωπεία των Παλεμάχων, από τον αρχηγό μας, τον κύριο Κόρακα, από εμένα και από τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος έχει την υλικοτεχνική έτσι, εμπειρία που μπορεί να φτιάξει ωραία πράγματα, θα τα παραδώσουμε στον κύριο Νεστορίδη. Και την απονομή της πλακέτας θα την κάνει ο Βασίλης ο Σταματίου. Θα συναντηθούν αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή μετά από 60 χρόνια. Αυτή είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου για μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να φωνάξω τον κύριο Αράπη. Κύριε Λία, ελάτε λίγο. Τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Κάρλο. Να κάνει την απονομή στον κύριο Αράπη. Συγχαρητήρια για την προσφέρετε. Ευχαριστώ. Καλά. Καιρός. Πάντα να σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ως Βεϊνόγλου θα θέλουμε να σας πούμε ότι είμαστε η μοναδική εταιρεία που παραμείναμε ελληνική επί 100 χρόνια. Ο πρόεδρός μας, ο παππούς του πρόεδρου μας, κατάγεται από τη Σμύρνη, ο οποίος έφυγε μετά την κρασιατική καταστροφή στην Μασαλία. Από τη Μασαλία ξεκίνησε να κάνει την οικοσκευή, τον επαναπατρισμό των Ελλήνων από τη Μασαλία και έτσι ξεκίνησε αυτή η μεταφορική εταιρεία που λέγεται Βεϊνόγλου. Είναι 100 χρόνια, παραμένει ελληνική, δεν μπήκε ποτέ στο χρηματιστήριο, δεν πήρε ποτέ χρήματα. Ο πρόεδρός μας σήμερα είναι 73 χρονών, θα ήθελε να είναι εδώ, κάποια θέματα υγείας του το στερήσανε. Αλλά πρέπει να είμαστε όλοι οι Έλληνες περήφανοι που μια εταιρεία ελληνική 100% χωρίς να παίξει ούτε με χρηματιστήρια ούτε με τίποτα όλα αυτά τα χρόνια απασχολεί 650 εργαζόμενους και 1.200 συνεργάτες με φορτηγά σε όλη την Ελλάδα και παραμένει 100 χρόνια ζωντανή και ισχυρή όπως σήμερα. Είμαστε ευαίσθητοι σε οτιδήποτε μας ζητηθεί και γι' αυτό το λόγο και μέλος του ομίλου εργαζόμενος ο Τάσος Αραπκυλής με την πρώτη, το πρώτο αίτημα ενδώσαμε στο να κάνουμε και εμείς να αποτίσουμε ένα μικρό φόρο τιμή σε αυτό το οποίο κάνετε εσείς όλοι σας. Να είστε καλά και θα είμαστε εδώ πάλι. Και επειδή, όπως είπε ο κύριος Αράπης, ο παππούς του ομίλου μας είναι ο Ορφέας ο Μπεϊνόγλου και μικρασιάτης, θέλω τον κύριο Κική να κάνει την απονομή στον εκπρόσωπο του Ορφέα Μπεϊνόγλου, τον κύριο Αράπη. Να το δώσω στον πρόεδρο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε για μας. Και μια και είναι και συμπατριώτης μας, ένας λόγος παραπάνω να εκτιμήσουμε. Άστε καλά, και άστε καλά. Και με την προσπάθεια για τα παιδιά. Με την πρώτη ευκαιρία θα το γνωρίσω. Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να δώσω κάποια ημερολόγια στον κύριο Λιμενάρχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη μας τιμή που είστε απόψε κοντά μας. Είναι για καλό σκοπό. Και δεν έχω λόγια, ελπίζω να το κάνουμε, να γίνει θεσμός πια. Και για ό,τι κάνει και για τη Ραφίνα. Και για ό,τι κάνει και για τη Ραφίνα, βεβαίως. Στον κύριο Κική, ως πρόεδρο του Συλλόγου Τριγλιανών, είναι πάντα κοντά μας, θα πορευόμαστε πάντα χέρι-χέρι. Τριγλία και Σύλλογος Τριγλιανών είναι ένα και θυμίζει το όνομα της παλιάς μας πόλης. Από την Τρίγλια Βυθινίας, την κοινή καταγωγή μας. Κύριο Σταθάκη είναι ο εκπρόσωπος του κύριο Σταθάκη, κοινωνικού παντοπολίου. Είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού παντοπολίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Τον κύριο Αντιδήμαρχο. Ο κύριος Αντιδήμαρχος, για όσους το ξέρουν, υπήρξε και παλαιός τερματοφύλακας Παλαινιακού. Τερματοφύλακας. Έχουμε παίξει αντίπαλοι. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλές γιορτές μας. Στην καλή μου φίλη τη Δήμητρα. Δήμητρα, που μου επιτρέπει να σε λέω Δήμητρα, έτσι μας γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Χαίρομαι και εγώ. Παναγιώτη, το φίλο μας, είναι
Ο Παναγιώτης είναι πιστό παιδί της ομάδας μας. Βοηθάει την ομάδα μας και θα είναι κοντά μας συνέχεια. Πολυεργαλείο. Πολυεργαλείο, ακριβώς, πολυεργαλείο. Κύριοι, ελπίζω να έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Δεν έχει σημασία το σκορ. Σημασία έχει ότι ήρθαμε να παίξουμε για αυτό το σκοπό και να βγούμε γεροί. Γιατί είμαστε και μεγάλα παιδιά. Και κύριε Κάρλο, τώρα που το θυμηθήκα και αυτό θέλω να το γράψετε. Πες μας. Δεν απαιτούμε, θέλουμε όμως να το σκεφτείτε αυτό που θα σας πω και να το μεταφέρει στον κύριο Δήμαρχο. Θέλουμε ένα μικρό χώρο να στεγαστούμε και εμείς ως παλέμαχοι. Θέλω να το σκεφτείτε και να το μεταφέρει και να βοηθήσετε. Είσαστε και μόνη ομάδα παλεμάχων στο Δήμο. Ναι, ένα μικρό χώρο να είμαστε και εμείς να βάλουμε τις φωτογραφίες μας, να βάλουμε τα λάβαρά μας. Νομίζω ότι το αξίζουμε για αυτά που κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό παιχνίδι, παιδιά. Να είμαστε καλά.